σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον φελό. Θα πούμε τι είναι ο φελός, πώς φτιάχνεται, από πού προέρχεται, γιατί χρησιμοποιούμε κυρίως φελό στη βιομηχανία του κρασιού, τι είναι το φελωμένο κρασί, υπάρχουν εναλλακτικά πόματα έναντι του φελού. Πρωτού ξεκινήσουμε, κάνε τώρα ένα subscribe, πάτα και το κουδουνάκι και πάμε να δούμε ένα-ένα τα ερωτήματα. Ο βασικός ρόλος του πωματισμού στο κρασί είναι ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε όλα αυτά τα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού, αλλά θέλουμε και να το προστατέψουμε από την οξείδωση. Η ιστορία του φελού ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά στο παρελθόν. Έχουν βρεθεί κάποια κομματάκια φελού σε κατακόμβες στην Αίγυπτο. Αλλά όσον αφορά την αρχαία Ελλάδα, τότε οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον φελό πολύ στην καθημερινότητά τους, όπως για παράδειγμα στα δίχτυα, αλλά πιο συγκεκριμένα για το κρασί, σφραγίζανε τους αμφορείς που τότε είχαν τους αμφορείς για να φτιάχνουν κρασί, τους σφραγίζανε με φελό και πίσα. Ωστόσο, μόλις πρωτοφτιάχτηκε η γυάλινη φιάλη, όταν δοκίμασαν να το κλείσουν με φελό, είδαν ότι δεν υπάρχει διαρροή κρασιού από τη φιάλη και εκτός αυτού μπορεί να αντέξει αργότερα στον χρόνο και να παλαιώσει. Ακούγεται ότι ο φελός πρωτοδιαδόθηκε ως πόμα για το κρασί από έναν Γάλλο μοναχό, τον Ντόμ Περνιόν, ο οποίος ήταν τότε στη Γαλλία και έφτιαχνε σαμπάνια και ήταν ο μοναδικός τότε που έφτιαχνε αφρόδες κρασί την εποχή που όλοι φτιάχνανε κόκκινο και ο ίδιος έψαχνε να βρει μια λύση για το πώς θα σφραγίσει τη σαμπάνια μέσα στις φιάλες χωρίς να φεύγει από τα μπουκάλια, γιατί η σαμπάνια από μόνη της έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, οπότε ήθελε ένα δυνατό πόμα. Ο φελός προέρχεται από τον φλοιό ενός δέντρου, το οποίο είναι η φελοφόρος δρύς. Το φελόδεντρο έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα, την οποία δεν την έχουν όλα τα υπόλοιπα δέντρα. Η ιδιότητα αυτή είναι να ξαναβγάζει εκ νέου καινούριο φλοιό. Τι εννοώ με αυτό? Όταν κοπεί ο φλοιός του φελόδεντρου, αυτό δεν πεθαίνει όπως θα έκανε ένα οποιοδήποτε άλλο δέντρο, αλλά ο καινούριος φλοιός ξαναγεννιέται. Απλά μπορεί να κοπεί μετά από 9 με 11 χρόνια, γιατί τότε θα έχει την ιδανική σύσταση προκειμένου να ξανακοπεί και να παράξει φελούς. Ωστόσο, ένα δέντρο το οποίο έχει φυτευτεί πρόσφατα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 25 χρόνια προκειμένου να φτιάξει τους πρώτους του φελούς. Το συγκεκριμένο δέντρο φύεται κυρίως στις μεσογειακές χώρες, αλλά η χώρα η οποία είναι πρώτη είναι η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία γενικότερα παράγει περισσότερο από το 50% φελών παγκοσμίως και το 68% της ίδιας της παραγωγής αφορά μόνο τα κρασιά. Αρχικά το δέντρο ξεγυμνώνεται και στη συνέχεια παίρνουν όλες αυτές τις φλούδες του φλοιού και τις ξερεύουν σε ένα ανοιχτό χώρο για περίπου 6 μήνες. Στη συνέχεια παίρνουν όλες αυτές τις ξερές φλούδες, τις βάζουν μέσα σε έναν κλίβανο, δηλαδή τις βράζουν, προκειμένου να πεθάνουν όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί, τα ζωήφια τέλος πάντων που ζουν μέσα στον φλοιό. Τις βάζουν σε ένα ειδικό μηχάνημα και τις τρυπάνε με ένα τρυπάνι και βγαίνει από εκεί ο φελός. Οι έτοιμοι αυτοί φελοί θα πρέπει να αποστηρωθούν και γι' αυτό το λόγο τους πλένουν με διάφορες χλωριούχες ενώσεις. Εκτός αυτού, ξανοίγουν κάπως το χρώμα τους χρησιμοποιώντας κάποιες λευκαντικές ουσίες. Τους κατατάσσουν σε καλούς και κακούς ανάλογα με την εμφάνισή τους και τους επικαλύπτουν με διάφορες ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων ώστε να είναι φιλικές προς τον άνθρωπο. Μαρκάρονται με το σήμα του κάθε εινοποιείου, μπαίνουν μέσα σε σακούλες και φεύγουν για το εινοποιείο, κάπως έτσι. Ο φελός αποτελείται από μία συγκεκριμένη ουσία, η οποία ονομάζεται σουβερίνη. Η ουσία αυτή κάνει τον φελό αδιαπέρατο σε υγρά και σε έναν βαθμό ημιπερατό σε αέρια. Η συγκεκριμένη κιόλας ιδιότητα του φελού είναι η πιο σημαντική, αλλά κυρίως στα κρασιά παλαίωσης. Τα κρασιά παλαίωσης θέλουν να έρθουν σε επαφή με λίγο οξυγόνο, προκειμένου να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν μέσα στη φιάλη και σε αυτό βοηθάει ο φελός, καθώς σιγά σιγά περνάει ένα μικρό
μικρό ποσοστό οξυγόνου μέσα από αυτόν. Κατά συνέπεια, για τα κρασιά άμεσης κατανάλωσης, ο φελός μπορεί κιόλας να προκαλέσει οξύδωση από ένα σημείο και μετά. Η ελαστικότητα του φελού είναι μια άλλη σπουδαία ιδιότητα για την οποία τον χρησιμοποιούμε στα κρασιά. Ο φελός γενικά είναι ένα συμπιεστό προϊόν, πράγμα που σημαίνει ότι αν τον συμπιέσουμε, αρχικά θα συμπιεστεί μόνο προς μία διάσταση και όχι προς πολλές κατευθύνσεις. Και εκτός αυτού, αν τον αφήσουμε, επανέρχεται κατευθείαν μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στο 95% της αρχικής του εμφάνισης. Με το που τον συμπιέσει η εμφιαλωτική μηχανή και τον βάλει μέσα στο λαιμό της φιάλης, αυτός αμέσως πάει να φουσκώσει, με αποτέλεσμα να είναι σαν να βεντουζώνει στα τυχώματα του μπουκαλιού, με αποτέλεσμα κάπως έτσι να το σφραγίζει 100%. Ωστόσο, αν συμπιεστεί για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, όπως γίνεται και μέσα στη φιάλη των κρασιών που παλαιώνουν, τότε ο φελός χάνει αυτή την ιδιότητα. Την ελαστικότητά του επίσης την χάνει όταν ξεραθεί. Και γι' αυτό το λόγο, στα κρασιά παλαίωσης, πρέπει να τα τοποθετούμε οριζόντια, σε οριζόντια θέση, προκειμένου ο φελός να βρέχεται, να διατηρεί την υγρασία του και την ελαστικότητά του, ούτως ώστε να μην εισχωρήσει οξυγόνο μέσα από αυτόν και μας οξυδώσει το κρασί. Το καλό με τον φυσικό φελό είναι ότι απορροφά πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, κάτι που συμβάλλει θετικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και εκτός αυτού το ίδιο το δέντρο είναι μια ανανεώσιμη πηγή. Γενικότερα οι φελοί είναι βιοδιασπόμενοι και μπορούν να ανακυκλώνονται, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες παίρνουν τους ήδη χρησιμοποιημένους φελούς προκειμένου να φτιάξουν κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα πατώματα, τσάντες, παπούτσια κτλ. Έχει εισχωρήσει μέχρι και σε τελείως άσχετους κλάδους, όπως είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, όπου φτιάχνουν σαλόνια από φελό, ή όπως είπαμε προηγουμένως στη μόδα, φορέματα, πανωφόρια κτλ. Γενικότερα είναι eco-friendly. Αγαπάμε φελό. Πριν όμως φανεί ότι αυτό το βίντεο είναι sponsored για τον φυσικό φελό, ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε αυτή τη μαύρη κατάρα η οποία ακολουθεί τον φελό. Αυτή η κατάρα ακούει στο όνομα 2,4,6 τριχλωροανισόλη. Μείνετε μαζί μου. Ή αλλιώς TCA ή αλλιώς φελωμένο κρασί. Όταν πάμε στα εστιατόρια και ανοίγουν μπροστά μας ένα μπουκάλι κρασί, μας δίνουν να μυρίσουμε το φελό ή και το ίδιο το κρασί, προκειμένου να δούμε αν είναι φελωμένο και όχι αν μας αρέσει ή όχι. Η συγκεκριμένη ουσία, η TCA, έχει μια πάρα πολύ άσχημη μυρωδιά, όπως για παράδειγμα μούχλα ή βρεγμένη εφημερίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κρασί μας να καταλήγει στα σκουπίδια, άντε στην καλύτερη στο φαγητό μας, ή πολλές φορές, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μυρίσετε ένα κρασί και να μην μυρίζετε τίποτα, να είναι τελείως flat, σε αυτό συνήθως οφείλεται το TCA. Η δομή του φελού γενικότερα θυμίζει κερίθρα, είναι έτσι κυψελωτή. Μέσα σε αυτές τις κυψέλες ζουν και κάποια μικρόβια και πιο συγκεκριμένα μύκητες. Όταν έρθει αυτός ο μύκητας σε επαφή με χλωριωμένες ενώσεις, οι οποίες όπως αναφέραμε προηγουμένως τις χρησιμοποιούμε πιο πολύ όταν αποστηρώνουμε τους φελούς, τότε αντιδρούνε και προκειμένου να αντεπιτεθούν παράγουν αυτήν την χλωροανισόλη. Γενικότερα οι τεχνητοί φελοί προέρχονται από φυσικό φελό, πολλά κομματάκια μικρά φυσικού φελού τα οποία κολλάνε μεταξύ τους με διάφορες ουσίες με βάση την ριτίνη, συνθέτουν έναν τεχνητό φελό. Μία υποκατηγορία των τεχνητών φελών είναι τα πόματα συσσωμάτωσης. Εδώ βλέπουμε ένα από τα πιο γνωστά πόματα και φελούς που χρησιμοποιούνται εκεί έξω και είναι το DIAM. Οι φελοί DIAM αποτελούνται από πολλά πάλι μικρά κομματάκια φελού, τα οποία ξεπλένονται μέσω μιας πατενταρισμένης διαδικασίας η οποία ονομάζεται Diamant, η οποία ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να εξαλείφει τελείως το TCA. Η εταιρεία αυτή βγάζει φελούς με διαφορετική κλίμακα διαπερατότητας οξυγόνου και αυτό πάει ανάλογα με το πόσα χρόνια μπορεί να παλαιώσει το κρασί μας μέσα στην φιάλη. Επειδή χρησιμοποιούν τώρα αυτή την πατενταρισμένη μέθοδο, συνήθως αυτή η φελή είναι η πιο ακριβή, αλλά εδώ πέρα ισχύει αυτό που λέμε, το ό,τι δίνεις παίρνεις, και γι' αυτό το λόγο κιόλας τα περισσότερα οι οποίοι εμπιστεύονται τον DIAM φελό.
Αυτή είναι η λεγόμενη πλαστική φελή. Φτιάχνονται από ένα πλαστικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια τυλίγεται με σιλικόνη και κόβεται σε φελούς. Τα αρνητικά του είναι ότι δεν προστατεύει πάρα πολύ το κρασί μας από την οξύδωση. Μερικές φορές επίσης περνάει αρνητικά αρώματα στο κρασί. Τέλος όμως, είναι μια χαρά για κρασιά άμεσης κατανάλωσης. Δεν χρειάζεται να γυρίζουμε τις φιάλες οριζόντια για να βρέχεται ο φελός. Και επίσης είναι πάρα πολύ φθηνή, είναι ακόμα πιο φθηνή από τα βιδωτά καπάκια. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο μαύρο πρόβατο των πομάτων που ακούει στο όνομα βιδωτό καπάκι. Η μαμά πατρίδα των βιδωτών πομάτων είναι η Αυστραλία. Από εκεί ξεκίνησε γενικότερα όλη αυτή η τάση. Στη συνέχεια σιγά σιγά εξαπλώθηκε στην Νέα Ζηλανδία. Το 90% της παραγωγής της εμφιαλώνεται με βιδωτό καπάκι. Και γενικότερα πιο πολύ το συναντάμε στον νέο κόσμο. Ωστόσο, η Αμερική, η αλήθεια είναι ότι δεν τα αποδέχεται και πάρα πολύ εύκολα και πόσο μάλλον η Ευρώπη. Γενικότερα τα βιωτά καπάκια τα χρησιμοποιούμε για τα κρασιά της άμεσης κατανάλωσης και όχι της παλαιώσης, για το λόγο το ότι σφραγίζει ερμητικά το μπουκάλι με αποτέλεσμα να διατηρούνται μέσα όλα αυτά τα αρώματα και η οξύτητα φρέσκια, κάτι που το θέλουμε για το κρασί της άμεσης κατανάλωσης, ενώ για το κρασί παλαιώσης που θέλουμε, χρειαζόμαστε το οξυγόνο το οποίο θα μας εξελίξει το κρασί μέσα στη φιάλη. Γι' αυτά δεν μπορούμε να βάλουμε βιδωτό καπάκι και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται φελός. Γιατί ο φελός αναπνέει. Τα βιδωτά καπάκια επίσης δεν υπάρχει καν κίνδυνος για το TCA από τη στιγμή που δεν υπάρχει φελός. Πάλι αυτές οι φιάλες μπορούν να αποθηκευτούν κάθετα και όχι οριζόντια, γιατί πάλι δεν μας νοιάζει να βρέχεται κάτι. Ανοίγουν εύκολα, δηλαδή δεν χρειάζεσαι καν το ανοιχτήρι. Και επίσης είναι και πιο φθηνά από τον φυσικό φελό. Πάμε τώρα όμως στα αρνητικά που έχει ένα βιδωτό καπάκι ως πόμα σε κρασί. Αν σφραγίσεις και τελείως ένα κρασί μέσα σε μια φιάλη και δεν αναπνέει και καθόλου, τότε διατρέχει τον κίνδυνο να σχηματίσει κάποια αρνητικά αρώματα. Είναι τα λεγόμενα αναγωγικά αρώματα, τα οποία προσδίδουν στο κρασί μας μια πάρα πολύ άσχημη μυρωδιά, όπως για παράδειγμα κλούβιο αυγό. Δεν είναι βιοδιασπόμενα, είναι εν μέρει ανακυκλώσιμα και επειδή το βιδωτό καπάκι είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο, προκειμένου να φτιαχτεί αυτό το αλουμίνιο, τέλος πάντων γίνεται μια εξόρυξη σε κάποια πετρώματα, η οποία εξόρυξη με τη σειρά της πάλι επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον. Τα γυάλινα πόματα γενικότερα, η αλήθεια είναι ότι τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ στη Γερμανία αλλά και στην Αυστρία. Το θετικό σίγουρα είναι ότι δεν εμφανίζεται πάλι το TCA και επίσης το κρασί το κλείνει, το σφραγίζει πάρα πολύ καλά, καθώς κάτω από το γυάλινο καπάκι έχει μια πλαστική ροδέλα η οποία ουσιαστικά κλείνει το μπουκάλι αεροστεγός, αλλά είναι πάρα μα πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή μπορεί να φτάσει να κοστίζει όσο κοστίζει και ένας πολύ καλός ποιοτικός φελός. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω και ένα πάρα πολύ funky τελευταίο πόμα, το οποίο είναι το Zork. Ακούγεται λες και είναι κάποιος αστερισμός, κάποιος γαλαξίας και αποτελείται από μία έτσι ταινία ξετυλίγματος και το συγκεκριμένο κιόλας μπορείς να το ξαναχρησιμοποιείς, δηλαδή μπορείς να κλείσεις τη φιάλη με αυτό. Και πάλι εννοείται ότι δεν έχουμε TCA χρησιμοποιώντας αυτό το πόμα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας και για σήμερα. Αν σου άρεσε το θέμα, πάτα τώρα ένα like και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βίντεο. Φιλάκια πολλά!